Ο Βασίλης Κάπα, σε ένα κείμενό του γράφει το ότι πιστεύει στην ελληνική δικαιοσύνη. Κάποια στιγμή γράφει: μη χρησιμοποιείτε το όνομά μου για πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική, δεν γνώριζα ούτε πρόσωπα ούτε ονόματα μέχρι πρότινος. Και να πούμε ότι η περίπτωση του Δημήτρη Κάπα έχει παραγραφεί. Βασίλη, είχε το θάρρος να μιλήσει. Είχε το θάρρος να μιλήσει και προωθεί μια κατάσταση. Και αν αυτή του η κατάθεση συντελέσει στο. Γιατί σας είπα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης εν καιρό τώρα προωθεί μια νέα νομοθετική αλλαγή, γίνεται παράταση των σεξουαλικών εγκλημάτων της παραγραφής τους, και όντως εδώ πέρα συνετέλεσε και αυτός με τη δική του κατάθεση, και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε, μην εξυπηρετείτε πολιτικές σκοπιμότητες στην κατάθεση ψυχής μου. Να εξυπηρετούμε όταν πρέπει οι άνθρωποι να φύγουν από τις θέσεις τους, παιδιά, γιατί δεν έχουν φανεί αντάξει και ικανοί να πάρουν τις καταστάσεις στα χέρια τους, εννοείται ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Γιατί αυτό οφείλει να κάνει η πολιτεία, να υπηρετεί σε εισαγωγικά και να προστατεύει τους πολίτες. Αλλά να μένουμε σε αυτό και να μην βγαίνουν πράγματα που είχαμε στο μυαλό μας χρησιμοποιώντας ανθρώπους που έχουν κακοποιηθεί. Είναι άσχημο και δεν σεβόμαστε ούτε τους ίδιους. Όταν ένας άνθρωπος έχει βγει και έχει κλάψει δημόσια και έχει πει πονάω 20 χρόνια, δεν μπορεί να πατάμε πάνω σε αυτό. Αυτό είναι η αποφαγία. Να εκμεταλλεύεσαι τη δύσκολη στιγμή ενός ανθρώπου για να προτάσεις δικά σου θέματα, συμφέροντα ή σκέψεις. Οφείλεις να είσαι στο πλευρό τους, να φύγουν οι άνθρωποι που δεν πρέπει να υπάρχουν, αλλά με προστασία στους ανθρώπους που πονάνε. Γιατί το ότι το επικοινώνησαν δεν σημαίνει ότι έπαψαν να πονάνε. Σημαίνει ότι βρήκαν το θάρρος να επικοινωνήσουν τον πόνο τους που πάντα θα είναι στο κορμί τους και στην ψυχή τους. Ναι, γιατί και η κυρία Ρουγκέρη πριν που την ακούσαμε να μιλάει στη Σύση Χριστίδου είπε ότι ο βιασμός, παιδιά, είναι κάτι που τους κουβαλάς για πάντα. Είναι το ειδεχθέστερο των εγκλημάτων. Για πες, Σάκη. Θέλω να συνεχίσω με μια ανάρτηση του Λεωνίδα Κακούρη, πολύ σπουδαίος ηθοποιός, ο οποίος έγραψε κάτι μετά την σύλληψη του κύριου Λιγνάδη. Με τις ευλογίες πολλών, για πάνω από 30 χρόνια, το ανίερο τέρας μαγάρισε την ποιήση και το θέατρο για να κάνει ψωνιστήρι και το ψώνιο του. Έσταζε μέσα σε εκατοντάδες ψυχές το φαρμάκι του. Ένα κτίνος που του άρεσε να σφίγγει στην αγκαλιά του τρυφερές ραχοκοκαλιές νεαρών παιδιών μέχρι να ραγίσουν και ύστερα να σπάσει όποια ήθελε. Γιατί μπορούσε. Ο Χρήστος πάλεψε. Είναι μια άλλη ιστορία που ήρθε στο Σαββατοκύριακο. Ναι, ήρθε στο Φως. Είναι μια. Είναι μια δίκη στην οποία έγραψε ο ίδιος ο Χρήστος στο 2020. Πώς πήγε να παίξει με το μυαλό του ο γνωστός σκηνοθέτης. Ναι, ο οποίος εν τέλει ομολογεί ότι βιάστηκε ψυχικά, απλά δεν βιάστηκε σωματικά. Αλλά υπήρξε αυτός ο βιασμός ο ψυχικός. Έγινε μια προσπάθεια, έγινε απόπειρα. Για τον Λιγνάδη το εννοεί. Ναι. Ναι. Αυτό λέω, ναι, γιατί έχουμε χαθεί λίγο με το σώμα. Ναι. Χρήστος πάλεψε με το σώμα, αλλά κυρίως με τον πιο ύπουλο εχθρό. Το μολυσμένο μυαλό ενός αδίστακτου σαδιστή. Και τον νίκησε. Ίσως κάποια άλλα παιδιά δεν τα κατάφεραν. Η ιστορία και η μαρτυρία του Χρήστου ήταν συγκλονιστική για όσους την διαβάσανε. Για το πώς αυτός ο άνθρωπος έπαιξε με το μυαλό του, με ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Ήταν ένας έφηβος εκείνη την περίοδο, αντιμετώπιζε ένα μεγάλο οικογενειακό πρόβλημα. Έχασε τον πατέρα του που πολεμούσε τον καρκίνο και τον πλησίαζε, τον προσέγγιζε με ένα παιδιά, συγγνώμη που το λέω, είναι σκληρό, αλλά η ατάκα «Άσε με, Χρήστο, να σε κόψω, είσαι λουλούδι πριν μαραθείς», με έχει στοιχειώσει όλο το Σαββατοκύριακο. Αλήθεια. Ναι, ρε παιδιά. Μα είναι δυνατόν. Σαν ένα παιδί που ήταν 14-15, Χρήστο, άσε με να σε κόψω πριν μαραθείς. Είσαι ένα φρέσκο λουλούδι, άσε με να σε κόψω που πριν μαραθείς. Είχε μείνει ορφανό. Είναι αδιανόητα. Είναι πολύ δύσκολο να τα καταλάβει. Α, μην βαραίνουμε άλλο, γιατί τώρα και οι άνθρωποι από το σπίτι, καταλαβαίνετε, είναι η επικαιρότητα. Α προσπαθήσουμε να μένουμε. Και εμείς μέσα σε αυτό ζούμε. Ναι, είναι δυνατόν. Η Βασιλική Ανδρίτσου έγραψε πριν την σύλληψη και είπε: «Δεν φοβήθηκε στο Θεό όταν έκανες αυτά που έκανες στα μικρά παιδιά. Θα φοβηθεί να φοβάσαι τον άνθρωπο, κρύψου όπου μπορείς». Με αφορμή, επειδή γράφτηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι μαζεύονταν υπογραφές από την γειτονιά του Δημήτρη Λιγνάδη για να τον διώξουν. Και θέλω να καταλήξω με μια συγκλονιστική ανάρτηση της Μαριλένας Παναγιωτοπούλου, της γνωστής θεατρολόγου, που ήταν φίλη του Δημήτρη Λιγνάδη και έχει συνεργαστεί μαζί του. Και είπε ότι επειδή υπάρχουν τώρα, γίνεται αυτό που είπατε εσείς, είναι λίγο ανθρωποφαγικά τα social media τον τελευταίο καιρό. Λένε, ήσουν φίλοι του, είχες πάει διακοπές, δεν ήξερες, δεν άκουγες, συγκάλεσες.